centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Κύριε Κατσάνο, πήρατε αυτή την απόφαση πριν βέβαια κάποιο διάστημα ο σύνδεσμος διαβεβαίωνε ότι η έκθεση θα γίνει κανονικά. Αντιλαμβάνομαι ότι τα γεγονότα μας ξεπέρασαν, έτσι. Κοιτάξτε, δεν διαβεβαιώναμε ότι θα γίνει η έκθεση. Όπως μάλιστα, και επίσης το διαβεβαιώνουμε και, τώρα, επίσης και τώρα, αυτή τη στιγμή. Και τώρα, ναι. Κάποια στιγμή η έκθεση θα γίνει. Ναι. Περιμέναμε να δούμε τις εξελίξεις, mm-hmm. πώς θα διαδραματιστεί η κατάσταση όλη, πώς θα πορευτεί γενικά το Υπουργείο Υγείας. Mm-hmm. Παρακολουθούσαμε βέβαια και τις διεθνείς εξελίξεις για το τι γίνεται και δεν θέλαμε να βιαστούμε. Αυτό είναι το θέμα. Εμείς μάλιστα. είχαμε κάνει διοικητικό συμβούλιο πριν από 15 ημέρες περίπου, mm-hmm. προκειμένου να δούμε αν θα αποφασίσουμε κάτι ή όχι. Και καταλήξαμε τελικά στο συμπέρασμα ότι δεν χρειάζεται να βιαστούμε. Μπορούμε να περιμένουμε μέχρι τέλος του μήνα, προκειμένου εάν ανακοινώσουμε κάτι, να ανακοινώσουμε κάτι το οποίο θα είναι όσο το δυνατό πιο κοντά στην πραγματικότητα, στην πραγματική ημερομηνία τέλεσης. Υπήρχαν πολλές φωνές, πολλά, όχι φωνές με την άποψη της φασαρίας, έτσι. Υπήρχαν πολλές γνώμες οι οποίες λέγανε να μεταφερθεί η έκθεση για τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου. Τελικά η γνώμη η οποία επικράτησε ήταν να περιμένουμε και ότι δεν υπήρχε κανένας λόγος να βιαστούμε. Έτσι κι αλλιώς εμείς έχουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Το κτίριο είναι δικό μας όπως γνωρίζουμε mm-hmm. όλοι. Δεν έχουμε καμία άλλη υποχρέωση, ας πούμε, να νοικιάσουμε κάπου το χώρο κτλ. Είναι δικός μας ο χώρος, οπότε ανά πάσα στιγμή και οποιαδήποτε στιγμή αποφασίσουμε εμείς να κάνουμε την έκθεσή μας, θα την κάνουμε. Έχετε λοιπόν, ήδη, δεν θέλαμε να Κατσάνο, βιαστούμε έχετε όμως, ήδη, αυτό να το έχετε ξέρετε. Ήδη κάποιες ημερομηνίες εναλλακτικές, ανάλογα με το πώς θα πάει και όλη η ιστορία φυσικά, έτσι. Εντάξει, δεν θέλω να πω κάτι το οποίο ενδεχομένως κάποιος να το πάρει ως τελικό το τι θα γίνει. Σας ανέφερα μία ημερομηνία η οποία ήταν για τέλη Μαΐου, αρχέ κάποιες ημερομηνίες δηλαδή. Γιατί έχουμε ακούσει, ότι Μαΐου, μπορούμε να πάμε και για Σεπτέμβριο ίσως. Ναι, πλέον η πιο πιθανή ημερομηνία είναι να φύγουμε μετά τον Αύγουστο. Μετά τον Αύγουστο, αυτό ακούμε εμείς, γι' αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Δυνατό, πιο όσο το δυνατό πιο ασφαλής, προσέξτε. Ασφαλής και για μας και για αυτούς που θα έρθουν. Ασφαλής και για μας και για αυτούς που θα έρθουν, αλλά και να μην εκτεθούμε. Δηλαδή, δεν θα ήθελα να πούμε μία ημερομηνία όχι, και μετά. Όχι, αλλά όχι, η εκτίμηση όμως παίζει ένα ρόλο. Γιατί, αν πούμε και τέλη Μαΐου, έχω την αίσθηση ότι δεν θα τελειώσουμε δυστυχώς. Όχι, τέλη όχι Μαΐου. Δεν θα τελειώσουμε. Αν λάβουμε υπόψη ότι για το εμβόλιο, παραδείγματος χάρη, μας λένε ότι θα φάμε το καλοκαίρι τουλάχιστον. Έτσι, αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι κάποια πράγματα. Μάλλον θα φάμε και το καλοκαίρι και για να μας άλλο, το λένε. Το οποίο βέβαια το γνωρίζετε. Ναι, λοιπόν, θα σας ενημερώσω βέβαια και για κάτι άλλο το οποίο βέβαια το γνωρίζετε όλοι, αλλά ίσως δεν το λαμβάνουμε υπόψη μας. Ναι. Ο σύνδεσμος γουλοποιών Καστοριάς είναι πιστοποιημένος από τον Διεθνή Οργανισμό Εκθέσεων. Ακριβώς. Εδώ και δύο λοιπόν, χρόνια, πόσο είναι. Εμείς, δύο χρόνια νομίζω. Τρία χρόνια. Τρία χρόνια, ναι. Λοιπόν, και φέτος είναι η δεύτερη επαναληπτική μάλιστα. πιστοποίηση της έκθεσής μας, οπότε θα έρθουν αντιπρόσωπο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εκθέσεων. Ναι. Λοιπόν, είμαστε σε συνεχή επαφή mm-hmm. με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εκθέσεων. Εγώ μίλησα 4 φορές τηλεφωνικά και άλλες 3 φορές ανταλλάξαμε μηνύματα. Να γνωρίζουν όλοι ότι εμείς έχουμε πολύ καλές επαφές και πώς να σας πω, παίρνουμε και από πρώτο χέρι κάποιες πληροφορίες τις οποίες κάποιοι άλλοι ενδεχομένως δεν τις έχουν. Μάλιστα. Έτσι και σε συνεργασία βέβαια και με τη Διεθνή Έξιτη Θέση της Θεσσαλονίκης που έχουμε πολύ καλές επαφές και εκεί πέρα ανάλογα και αυτοί θα λειτουργήσουν συμβουλευτικά προς εμάς προκειμένου εμείς να πάρουμε την απόφαση για το πότε θα διεξάγουμε την έκθεση γούνας της Καστοριάς. Δεν χρειάζεται να βιαζόμαστε. Αυτές τις στιγμές έχουμε άλλα πράγματα. Άλλα πράγματα να προσέξουμε. Έτσι πρέπει να προσέξουμε όλη την ατομική μας υγεία. Όπως όλα αυτά έχουμε πει όλο σωστό, αυτό το διάστημα. Σωστό. Αλλά αφήστε λίγο, θα γίνει η έκθεση, θα ροκανίσουμε και το υπόλοιπο διάστημα των 10 ημερών που έχουμε δεσμευτεί ότι κάτι θα ανακοινώσουμε, αλλά να ξέρουν όλοι ότι εάν εμείς δεν είμαστε σίγουροι για κάτι, πάλι δεν θα το ανακοινώσουμε και θα μεταβάλουμε
την ανακοίνωση αυτή, την οποία βέβαια θα ενημερώσουμε εννοείται, για 15 μέρες μετά. Έτσι, αυτή τη στιγμή προέχει να εξάγουμε όσο το δυνατόν πιο ασφαλείς πληροφορίες. Τώρα, ζούμε μια πρωτόγνωρη, όπως καταλαβαίνουμε, κατάσταση, Κατσάνο, και οι γονοποιοί δέχονται βολές. Δεν ξέρω κι εσείς πώς το διαχειρίζεστε όλο αυτό. Δηλαδή, έχετε κάτι να πείτε πάνω σε αυτό το κομμάτι? Σας έχει επηρεάσει? Σας έχει... Πάρα πολύ, έτσι. Πάρα πολύ, όλους τους γονοποιούς. Περισσότερο από κάθε ένα, ίσως, άλλο κλάδο. Διότι εμείς είχαμε που είχαμε την κρίση μας, είχαμε την δύσκολη κατάσταση στην οποία ήμασταν όλα αυτά τα χρόνια. Τα ακούτε για όλο τον κόσμο. Και αυτή τώρα τη στιγμή ήρθε το κερασάκι στην τούρτα, λέω εγώ, το οποίο είναι κάτι το οποίο πραγματικά θα έχει οδυνηρές επιπτώσεις στις επιχειρήσεις μας. Ίσως κανείς αυτή τη στιγμή να μην μπορεί να αντιληφθεί τι καστοριά θα έχουμε μετά το τέλος αυτής της ιστορίας. Και εγώ δεν μπορώ να το μαντέψω, δεν μπορώ να το προβλέψω, αλλά με βάση την κοινή λογική είναι ότι εμείς πουλάμε ήδη πολυτελείες. Αυτό το οποίο κόβει κάτι κάποιος καταναλωτής αμέσως είναι το περιττό, είναι το είδος πολυτελείας το οποίο χρειάζεται, έτσι, το οποίο δεν το χρειάζεται. Ακριβώς. Για να πούμε την αλήθεια, όλοι κοιτάνε να καλύψουν πρώτα τις βασικές τους ανάγκες και μετά θα αγοράσουν μια γούνα. Είτε είναι στη Ρωσία, είτε είναι στην Αμερική, είτε είναι οπουδήποτε στον κόσμο. Εγώ πραγματικά περιμένω μια, για να λέμε και την αλήθεια, περιμένω μια μεγάλη πτώση των πωλήσεων μας τα επόμενα χρόνια. Περιμένω ότι πραγματικά θα είναι δύσκολη η κατάσταση, πολύ δύσκολη, και θα πρέπει οι επιχειρήσεις όλες να θωρακιστούν για την επόμενη μέρα, να προετοιμαστούν για την επόμενη οποία έρχεται, να θωρακιστούν κιόλας όσο μπορούν περισσότερο, προκειμένου να μπορέσουν να αντέξουν. Δεν γίνεται διαφορετικά. Επιστρέφουμε λίγο στην έκθεση. Μας είπατε και κρατάμε μέχρι τώρα ότι ο πιθανότερος χρόνος είναι ο Σεπτέμβριος. Βλέπουμε όμως τα πραγματικά περιστατικά, τι γίνεται. Χωρίς να είναι δεσμευτικό. Έτσι, αλλά δεν θέλω να δεσμευτώ. Η απόφαση πότε θα βγει όμως? Θα είναι το επόμενο διάστημα? Θα θέλαμε. Μισό λεπτάκι. Ναι. Ανέφερα προηγουμένως την απόφαση, κάποια πρώτη μάλλον απόφαση θα ανακοινώσουμε προς το τέλος του μήνα του Μαρτίου. Εάν όμως δεν μπορούμε να εξάγουμε ασφαλή πρόγνωση, τότε θα τη μεταθέσουμε αυτή την απόφαση για 15 μέρες μετά. Δεν γίνεται, δεν έχουμε στοιχεία. Αυτή τη στιγμή είναι τα πάντα μετέωρα σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο σε εμάς. Έτσι, και σας είπα και προηγουμένως, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εκθέσεων. Άρα δεν είναι και εύκολο να πάρετε μια απόφαση, δεν να πείτε. Δίνει. Μα δεν δίνει. Δεν αν δεν μας δώσουν και εμάς κάποιο στίγμα, έτσι, παγκόσμιο, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Δεν μπορούμε να πούμε ότι θα συνεδριάσει το επόμενο 15 ημέρο και θα πούμε ότι. Θα συνεδριάσουμε το επόμενο 15 ημέρο. Απόφαση δεν μπορείτε να πάρετε. Αλλά αν δεν μπορούμε, αυτό, αν δεν έχουμε στοιχεία, πώς το πάρουμε. Ακριβώς. Γιατί δηλαδή μόνο να βγαίνουμε και να ανακοινώνουμε, το πιο εύκολο. Και να ξεανακοινώνουμε, γιατί υπάρχει αυτός ο κίνδυνος. Και μετά να λέμε, όχι, δεν θα την κάνουμε τότε, θα την κάνουμε μετά. Μετά θα χαθεί εντελώς η ουσία. Γιατί έχουμε ένα παράδειγμα, η έκθεση του Σικάγου ανακοίνωσε από ό,τι έμαθα μία ημερομηνία και μετά την ανέβαλε. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά, έτσι. Θα περιμένουμε, θα κάνουμε υπομονή και όταν θα είμαστε σίγουροι και ασφαλείς για να βρούμε μία ημερομηνία, θα την κάνουμε. Θα την ανακοινώσουμε. Ωραία. Ωραία. Το κρατάμε αυτό όμως, ότι η πρώτη σκέψη του συνδέσμου είναι να περάσουμε, να φύγουμε μακριά από αυτόν τον ύποπτο χρόνο, να πάμε με την έκθεση τον Σεπτέμβριο. Αναμένουμε αυτό, έτσι, τίποτε. Ωραία. Δεν λέμε τίποτε. Ωραία. Κύριε Κατσάνο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Σέντρα.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.